είναι ότι είναι φτιαγμένο με ειδικές προδιαγραφές, προσφέρει μία άνεση στην αναπνοή κατά το δυνατόν και πρέπει βέβαια να αντικαταθίσταται το περισσότερο σε 8 ώρες. Μάλιστα. Και εφόσον έχουμε τηρήσει όλους τους κανόνες και δεν την έχουμε... αυτή η μάσκα. Ναι, και εφόσον δεν την έχουμε ακουμπήσει όπως εγώ αυτή τη στιγμή. Τη φοράμε πολύ προσεκτικά, δηλαδή χωρίς να ακουμπήσουμε αυτή την επιφάνειά της ή την εσωτερική, κρατώντας τη από τα λαστιχάκια στα αυτιά. Και βέβαια όταν για κάποιο λόγο κάποιος μας αγγίξει ή εμείς ακουμπήσουμε, πρέπει να την αλλάξουμε. Το κόστος της είναι βατό, βέβαια αν το πολλαπλασιάσουμε... Εκεί είναι τώρα το ζητούμενο, κυρία Μαυρίδου, και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι οδηγίες υπάρχουν και προς τους φαρμακοποιούς, αν υπάρχουν από την πλευρά των αρμόδιων υπουργών, σχετικά με το κόστος. Διότι, όπως μας λέτε, είναι μια μάσκα η οποία ενδείκνυται να τη χρησιμοποιούμε για 8 ώρες, αλλά ένας άνθρωπος μπορεί να τη χρησιμοποιεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει στη δουλειά του. Οπότε, μοιραία, έχει ανάγκη από περισσότερες από μια μάσκα εντός του 24ωρου. Και το ζητούμενο είναι αν υπάρχει κάποια οδηγία σε σχέση με τις τιμές, να συγκρατηθούν οι τιμές. Ναι, πόσο κοστίζει αυτή η μάσκα, για παράδειγμα? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η μάσκα περίπου κοστίζει στον καταναλωτή 1 ευρώ. Συν πλην, εκεί αυτή τη στιγμή έχει ισορροπήσει. Γιατί ζήσαμε και στιγμές που δεν υπήρχαν μάσκες και επειδή γνωρίζετε ότι η προσφορά και η ζήτηση είναι αλληλένδετες, είχαν ξεφύγει κάπως οι τιμές. Να μην μιλήσουμε για παλιότερα που ήταν τελείως διαφορετικές τιμές. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 1 ευρώ. Πραγματικά, ένα κόστος γύρω στα 30 ευρώ το μήνα την καθιστά δύσκολη. Μια οικογένεια, είναι, αν θέλει δύο μάσκες ο καθένας, σας λέω εγώ, είναι ένα δεκάευρο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Την ημέρα. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές με υφασμάτινες που όμως δεν είναι αυτό που πραγματικά προτείνεται, γιατί η ύφανσή τους δεν είναι πυκνή, υγραίνεται από την εκπνοή μας, δεν προσφέρει την προστασία που προσφέρει αυτή η μάσκα που είναι φτιαγμένη για να μπορεί να φορεθεί πολλές ώρες. Θα μπορούσε κανείς να βάζει και το χέρι του, θα μπορούσε να βάζει έναν ιθμό, θα μπορούσε να βάζει μάσκες που εντάσσονται στην κατηγορία των μέσων ατομικής προστασίας, όπως είναι η FFP2, FFP3, σας τις δείχνω εδώ. Μας τις δείχνετε τώρα, ναι. Άμα μπορούμε να τις δείξουμε και καλύτερα, παιδιά, ναι. Να σας δείξω, είναι αυτή έχουμε, εδώ. Αυτή είναι FFP3, που σημαίνει πάρα πολύ πυκνή, δεν μπορεί να περάσει τίποτα από μέσα, όμως κατά αντιστοιχεία δημιουργεί μια μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή και αυτό... Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιον να τη φοράει όλη τη μέρα. Γι' αυτό καταλήγουν οι ειδικοί ότι η απλή χειρουργική μάσκα, που είναι αυτή που δείξαμε στην αρχή, με το κόστος που έχει, προσφέρει ιδανική προστασία, κυρία... από τη μία, είναι τριών επιπέδων, 3-ply, προσφέρει ιδανική προστασία και ευκολία στην αναπνοή, ώστε κάποιος να μπορεί να τη φοράει και 3-4 ώρες συνέχεια. Μετά βέβαια, την πρώτη χρήση... Κυρία Μαυρίδου, μετά την πρώτη χρήση, μάλιστα, μπορεί κάποιος να την πλύνει, για παράδειγμα, ή την πετάει? Αυτή δεν πλένεται. Τώρα, αν με ρωτήσετε και κάποιος έχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, πιθανά θα μπορούσε να την αφήσει στην άκρη για 2-3 μέρες και να την ξαναφορέσει, αν είναι καθαρή κατά τα λοιπά. Σε επίπεδο αποθεμάτων, θα έχουμε μάσκες και σε επίπεδο, για να μας πείτε εδώ, και για τα αντισηπτικά. Και σε επίπεδο πρόβλημα αποθεμάτων, αλλά και σε αυτό των τιμών, για τα αντισηπτικά μιλάω. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Αν θέλετε να ξεπεράσουμε λοιπόν το πώς φοριέται, το να θυμούνται, να έχει ένα έλασμα, να το κλικάρουν πάνω από τη μύτη ώστε να στέκεται σωστά και να θυμούνται πάντα ότι η μάσκα δεν είναι κάτι για να καταλήγει κάτω από το πηγούνι όπως οι περισσότεροι στον δρόμο την έχουν, αλλά είναι για να καλύπτει και τη μύτη και το στόμα και να σταματάει στο πηγούνι. Πάμε λοιπόν στο άλλο πολύ σοβαρό θέμα που είπατε, που τέλος πάντων στην αρχή είχε επικρατήσει η άποψη ότι μια μάσκα μπορεί να δώσει μια αίσθηση ασφάλειας και αυτό ίσως δεν θα ήταν καλό. Τελικά αλλάξαν οι οδηγίες, με αποτέλεσμα τώρα να είναι τόσο σημαντική και τόσο μεγάλη η ζήτηση σε μάσκα που, αν με ρωτήσετε προσωπικά, θεωρώ ότι θα πέσουμε σε πολύ μεγάλο κενό για τους επόμενους μήνες. Ότι δεν θα υπάρχουν παραγωγή, δηλαδή επαρκή αποθέματα, μας λέτε? Ναι, δεν θα υπάρχουν και αποθέματα, γι' αυτό και προσοχή στην κατανάλωση, να μην υπάρχει απερίσκεπτη χρήση. Θεωρώ μάλλον ότι παγκόσμια θα υπάρξει έλλειψη στην χειρουργική μάσκα. Θα προσπαθήσουν οι παραγωγοί, φυσικά και για το κέρδος τους, να αυξήσουν όσο μπορούν την παραγωγή τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρουν τώρα. Για τα αντισηπτικά, κυρία Μαυρίδου, και να κλείσουμε με αυτό, και είπαμε και σε τι τιμές θα κυμανθούν, αλλά και αν υπάρχουν αποθέματα.
Ωραία. Στα αντισηπτικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα που υπάρχει στις, που θα υπάρξει στις μάσκες. Αυτή τη στιγμή φτιάχνονται δύο ειδών, και με ισοπροπυλική και με ινόπνευμα. Είναι ισορροπημένες οι τιμές. Υπάρχουν αυτά που βρίσκεται στο φαρμακείο και αυτό είναι το προϊόν για το οποίο ο φαρμακοποιός μπορεί να εγγυηθεί για την, και να πιστοποιήσει τις πρώτες ύλες, γιατί σε άλλους χώρους, χωρίς να θέλω να ονοματίσω, μάλιστα, κυκλοφορούν αντισηπτικά τα οποία έχουν πολύ χαμηλή, πολύ χαμηλών βαθμών ινόπνευμα ή ακόμα δεν έχουν και καθόλου ινόπνευμα. Κάτι που στα φαρμακεία δεν πρόκειται να το συναντήσετε. Λοιπόν, αντισηπτικά υπάρχουν και για τους χώρους σε μεγάλες συσκευασίες με ειδική αντλία, μάλιστα, και όμως μικρές συσκευασίες για να έχει ο καθένας στην τσάντα του, ώστε όταν έρθει σε επαφή με κάποιον στον δρόμο να μπορεί αμέσως να απολυμάνει τα χέρια του. Σας ευχαριστούμε, εκεί πολύ, κυρία... σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαυρίδου, για τις και πολύ χρηστικές πληροφορίες που μας δώσατε. Να πούμε, Θανάση, ότι μιλώντας στο κοινωνικό.